Καλημέρα, καλώς ήρθες ένα ακόμα... Γιατί να πω καλημέρα. Γεια σας, καλώς ήρθες ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multi-Culti Unboxing. Όπως βλέπετε από τον δρόμο, είμαι ξανά Θεσσαλονίκη, είχα άδεια τώρα στις γιορτές. Οπότε μιας και σε δύο μέρες έχουμε Χριστούγεννα, είπα τι καλύτερο να κάνουμε έτσι ένα βιντεάκι, να δείξουμε έτσι γρήγορα τη Θεσσαλονίκη, έτσι το στολισμό τώρα το βράδυ που είναι έτσι όμορφος θεωρώ, και να πούμε έτσι και κάποιες έτσι χριστουγεννιάτικες ιστορίες, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια. Γενικά θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι ωραία όταν είσαι παιδί. Όσο μεγαλώνεις χάνεται αυτή η μαγεία. Οπότε θέλω έτσι να μοιραστούμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες που μας έμειναν όσο ήμασταν έτσι μικροί. Αρχικά για μένα, είμαι τώρα πες 30 χρονών, τρελαινόμουν την τελευταία μέρα που κλείναν τα σχολεία και την άλλη μέρα δεν είχαμε σχολείο, και για μένα ήταν η καλύτερη μέρα όλης χρονιάς. Γενικά μου αρέσουν πολύ παραπάνω τα Χριστούγεννα σε σχέση με το Πάσχα και με το καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι λες κάθεσαι παραπάνω, αλλά τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πολύ και με τα δώρα και με την ατμόσφαιρα έτσι την πιο εορταστική, την πιο ζεστή, που έξω έχει κρύο, ο στολισμός, η διάθεση, όλα με έκαναν μικρό έτσι να νιώθω πολύ όμορφα. Τα Χριστούγεννα έτσι που θυμάμαι εγώ έτσι από μικρός έχουν να κάνουν πιο πολύ με καταστάσεις και με δώρα. Οπότε να μείνω σε 2-3 έτσι σημεία που θυμάμαι έτσι μικρός. Το πολύ ωραίο ήταν τότε που ήμασταν Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου θυμάμαι, που όταν έκλειναν τα σχολεία την ίδια μέρα το βράδυ μας έκανε το άντρε μας, το ράιντε, μας έκανε το φροντιστήριο που πήγαινα, τρακάρουν εδώ χαλαρά, το φροντιστήριο που πήγαινα για τα μαθήματα μας έκανε πάρτι. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία έτσι μικροί που ήμασταν. Το πολύ ωραίο για μένα ήταν, θυμάμαι, ήταν το 96-97 ήταν, που είπαν οι γονείς μας με τον αδερφό μου να μας κάνουν δώρο το PlayStation το 1 τότε που είχε βγει. Και θυμάμαι το είχαμε πάει να το πάρουμε, όσοι είστε από δυτικά, από Θεσσαλονίκη θα θυμάστε εκεί στα καπνομάγαζα Σταυρούπολη που ήταν το κούκου, το παιχνιδάδικο το μεγάλο, και ήταν, θυμάμαι, Κυριακή που ήταν πάλι τότε ανοιχτά τα μαγαζιά, Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, που και μόνο που τι έγινε ρε παιδιά, και μόνο που παρκάραμε τα αμάξι για να πάμε στο κούκου ήταν όνειρο. Και θυμάμαι που είχαμε πάρει το PlayStation το 1 και είχαμε πάρει και παιχνίδι το FIFA το 98 ήτανε, κάτι τέτοιο, απ' έξω είχε τον Beckham μου φαίνεται, άμα δεν κάνω λάθος, FIFA 98. Την επόμενη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι, είχα πάρει και το Game Boy το Pocket, το κίτρινο, άλλος μεγάλος έρωτος και εκείνο. Γενικά, στα παιδιά όταν ήμασταν, τα δώρα θυμόμαστε, και ένα άλλο δώρο που θυμάμαι, τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν, ήταν 94 ή 95, μας είχαν πάρει οι γονείς μας τα όπλα από τους Power Rangers. Μεγάλος έρωτας εκείνος, φοβερά παιχνίδια. Το άλλο πάρα πολύ ωραίο που θυμάμαι εγώ από τα παιδικά μας έτσι Χριστούγεννα ήταν τους χειμώνες, που τα Χριστούγεννα που πηγαίναμε στη Χαλκιδική στο εξοχικό και μαζευόμασταν έτσι όλοι μαζί παρέα, και ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τζάκι, να έχει έτσι κρύο, στολισμένα σπίτια μέσα έξω, και ήταν πάρα πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα που όσο περνά τα χρόνια και μεγαλώνεις και δουλεύεις, δηλαδή και εγώ με αυτή τη δουλειά που κάνω είναι, δεν καταλαβαίνω Χριστούγεννα, γιατί να και τώρα που θα πάω πίσω στην Πάφο και 24 δουλεύω και 25 δουλεύω και 26 δουλεύω, οπότε δεν θα καταλάβω κάτι το σπουδαίο, απλά ότι είναι π.χ. Χριστούγεννα. Το άλλο το πάλι πολύ ωραίο που ξέχασα έτσι να πω είναι ότι με τα κάλαντα. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν πάλι στις καλές εποχές που υπήρχε αυτή η αθωότητα που ήμασταν έτσι παιδιά που βγαίναμε για κάλαντα και δεν βγαίναμε για τα λεφτά. Έτσι θεωρώ ότι νιώθαμε τότε. Δηλαδή πριν, εγώ θυμάμαι, για κάλαντα δεν πήγα πολλές χρονιές. Δηλαδή πήγα όταν ήμουνα π.χ. 9, 10, 11, κάπου εκεί. Δηλαδή που ήμουνα 5η, 6η δημοτικού, κάπου εκεί. Δηλαδή δεν πήγαινα αρκετά μεγάλος, πήγαινα εκείνα τα χρόνια. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που θυμάμαι έναν κύριο στην πίσω την πολυκατοικία από εμάς, που είπαμε τα κάλαντα, πήγαινα π.χ. σε 3-4 οικοδομές, δεν πήγαιναμε
δεν γυρνούσαμε όλη την πόλη, εννοείται, ούτε σε μαγαζιά πηγαίναμε να χτυπάμε την πόρτα να μας δώσουν και καλά λεφτά, απλά έτσι για το έθιμο που λένε. Και θυμάμαι ένας κύριος μας είχε δώσει 500 δραχμές τότε και ήταν τρελό ποσό για να σε δώσει για κάλαντα κάποιος που είναι άγνωστος. Και το θυμάμαι έτσι πάρα πολύ έντονα. Εδώ απέναντι είναι η Ονειρούπολη, είναι πώς τη λένε, η Χάνθη είναι, η έκθεση, η ΔΕΘ, που έχει τα χριστουγεννιάτικα. Τώρα εδώ να σε αφήσουν τα παιδιά. Τώρα κάποιος θα αναρωτηθεί, ξέρω τι φάτσες είστε όλοι. Τι έγινε ρε μουλτικούλτι, πήρες Mercedes? Ναι, είναι, την πήραμε τα λεφτά από τα κάλαντα, τα περσινά, και από τα λεφτά του YouTube που πέραμε από το κανάλι, με τόσα πολλά λεφτά, τόσα πολλά έσοδα, νίκιασα Mercedes. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο καλά πάει το κανάλι, πάρα πολλά λεφτά. Του χρόνου φαντάζομαι θα νοικιάσω Porsche, Ferrari, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το κόβω, και του παραχρόνου με αεροπλάνο θα τα κάνω τα βίντεο, να το ξέρετε αυτό. Κάτι που με κάνει εντύπωση και στην Θεσσαλονίκη που ήμουνα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι Χριστούγεννα, και στην Κύπρο. Στην Κύπρο πέρσι που ήμουν έτσι τα πρώτα μου Χριστούγεννα, κανένας δεν χτύπησε την πόρτα για κάλαντα. Δεν ξέρω, δεν τα λένε. Εκεί μπορεί να το θεωρούν και στην Κύπρο ότι ζητιανεύουνε, μπορεί και να μην τα λένε. Αλλά τελευταία χρόνια δεν τους βλέπω έτσι πολύ με τα κάλαντα. Έχει χαλάσει αυτό το έθιμο, που το οποίο θεωρώ είναι το πιο αθώο, το πιο ωραίο έθιμο που μπορείς να έχεις για παιδάκια. Εντάξει, κάποιοι είναι και βγάζουν τα παιδιά και καλά πάνε πες τα κάλαντα για να βγάλουμε τα λεφτά. Αλλά εντάξει. Και το άλλο που θέλω να... Άντε βρε μαλάκα, άντε. Και το άλλο που θέλω να μου πείτε έτσι από κάτω, θέλω να μου πείτε έτσι και μια έτσι τα καλύτερα σας Χριστούγεννα, έτσι μια παιδική ανάμνηση. Θέλω να μου πείτε έτσι και με τα φαγητά. Άντε να σας αφήσω. Και με τα φαγητά έτσι τα χριστουγεννιάτικα που θυμάστε. Εντάξει, γενικά κουραμπιέδες και μελομακάρονα εννοείται. Γαλοπούλα, εντάξει, δεν με τρέλανε εμένα προσωπικά. Έχουμε μια γειτόνισσα στην οικοδομή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρότι μεγάλη έτσι σε ηλικία, κάνει κάτσε καλά γλυκά και λιχουδιές έτσι για τα Χριστούγεννα και φαγητά, που κάθε έτσι Χριστούγεννα το περιμέναμε να μας φέρει έτσι το κέρασμά της. Θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι η πιο ωραία γιορτή όλης της χρονιάς και είναι η πιο ωραία γιορτή όταν είσαι παιδί. Αυτό σκέφτομαι εγώ και αυτό μου έχει μείνει μέσα και μου αρέσει που έχω όσα αναμνήσεις έχω. Θεωρώ μετά όταν μεγαλώνεις είναι να κάνεις π.χ. οικογένεια, να κάνεις παιδιά και όλα αυτά να τους το περάσεις τα παιδιά σου. Πιστεύω ότι για μας που μεγαλώσαμε τελείωσε το παραμύθι των Χριστουγέννων. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σ' άρεσε το βίντεο. Από κάτω γράψτε μου ό,τι θέλετε έτσι, ό,τι έχει να κάνει με Χριστούγεννα. Και καλά Χριστούγεννα να έχουμε, καλές γιορτές. Το επόμενο βιντεάκι πιστεύω μέσα στη βδομάδα θα παίχτει με κάτι γκάτζετο κατάσταση. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.